Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στις καθιερωμένες πλέον διαδικτυακές διαλέξεις Στέγης Βιτσέντζος Κορνάρος. Είμαστε εδώ για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, τηρώντας το ραντεβού μας σχεδόν κάθε δεύτερη Τετάρτη, με θέματα από την επιστημονική κοινότητα, την κοινωνία, το περιβάλλον και άλλα, θέματα που ευθύνονται σε όλες και όλους. Φέτος ξεκινάμε με έναν κύκλο 4 διαδικτυακών διαλέξεων γλωσσολογίας και θα έχουμε την τιμή τις επόμενες εβδομάδες να φιλοξενήσουμε την κυρία Μαρίνα Τζακώστα, την κυρία Σταυρούλα Τσιπλάκου, τον κύριο Κώστα Κανάκη και τον κύριο Νίκο Μαθιουδάκη. Όλοι και όλες τους επιστήμονες και επιστημόνισσες με σπουδαίο ερευνητικό και ακαδημαϊκό έργο. Γλώσσες ή διάλεκτοι. Μια δύσκολη απόφαση που δεν τολμούμε να πάρουμε. Γι' αυτό το δίλημα θα μας μιλήσει απόψη η κυρία Μαρίνα Τζακώστα, καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, της οποίας τα επιστημονικά ενδιαφέροντα εστιάζονται στην ανάπτυξη της μητρικής γλώσσας, την εκμάθηση των δεύτερων γλωσσών, τις γλωσσικές αποκλίσεις και διαταραχές, τη γλωσσική επαφή και αλλαγή, τη διαλεκτολογία, τη σχέση των διαλέκτων με την κοινή νεοελληνική και τη διδασκαλία των διαλέκτων. Μετά το τέλος της διάλεξης θα δοθεί χρόνος για ερωτήσεις και θα παρακαλούσαμε καθ' όλη τη διάρκεια να έχετε τα μικρόφωνα κλειστά. Κυρία Τζακώστα, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ όλες και όλους όσοι βρίσκονται απόψε εδώ, φίλους, συναδέλφους, φοιτητές και άλλους πολλούς που ενδιαφέρονται, φαντάζομαι, για τις διαλέκτους και για το μέλλον τους. Να δούμε λοιπόν αυτό το θέμα, αν θα πρέπει να μιλούμε για γλώσσες ή για διαλέκτους και για τελικά για το κατά πόσο είναι δύσκολη η απόφαση να υιοθετήσουμε κάποιους άλλους όρους που είναι ίσως για κάποιους επικίνδυνοι, δύσκολοι, αλλά και μοιραία ίσως θα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε. Ο βασικός προβληματισμός της ομιλίας μου, Δέσποινα, θα μπορούσες να μου πεις, σε παρακαλώ, πόσο χρόνο έχω για να είμαι σίγουρη? Περίπου μισή ώρα με 40 λεπτά και ο υπόλοιπος χρόνος μετά για ερωτήσεις. Ωραία, ευχαριστώ. Ο βασικός λοιπόν προβληματισμός μου κατά τη διάρκεια της ομιλίας μου, αλλά και είναι και κατά τη μελέτη των διαλέκτων με τις οποίες ασχολούμαι, είναι το ζήτημα της συρρήκνωσης των διαλεκτόφωνων πληθυσμών και κατ' επέκταση των γλωσσικών ποικιλιών που μιλούν αυτοί οι διαλεκτόφωνοι πληθυσμοί. Δεν μειώνονται φυσικά, δεν συρρυκνώνεται ο αριθμός των ομιλητών που μιλούν μια διάλεκτο, αλλά το ότι μιλούν μια διάλεκτο αυτοί οι πληθυσμοί. Και το μοιραίο, αν θέλετε, η μοιραία διαπίστωση που κάνουμε είναι ότι αυτή η συρρήκνωση αφορά όλες τις διαλεκτικές ζώνες. Ακόμα και αυτές με τον μεγαλύτερο αριθμό ομιλητών, όπως είναι δηλαδή η διαλεκτική ζώνη της Κρήτης. Μάλιστα, αυτό ήταν το έναυσμα για να αρχίσω να βλέπω το πρόβλημα, το ζήτημα της βιωσιμότητας των διαλέκτων. Όταν αποφάσισα να αρχίσω να μαζεύω, να συλλέγω διαλεκτικό υλικό από όλες τις διαλεκτικές περιοχές στον ελλαδικό χώρο και διαπίστωσα ότι ακόμα και στην Κρήτη ταχύτατα συρρυκνώνεται ο πληθυσμός, ο διαλεκτόφωνος. Επομένως, η αναρώτησή μου, αν θέλετε, ήταν αν στην Κρήτη, όπου υπάρχει και πολύ υψηλή διαλεκτική ταυτότητα, δηλαδή οι διαλεκτόφωνοι είναι πάρα πολύ περήφανοι για τη γλώσσα τους, αν υπάρχει μία τέτοια κατάσταση, τότε τι γίνεται σε διαλεκτικές περιοχές που έχουν λιγότερους, μικρότερους διαλεκτικούς πληθυσμούς, διαλεκτόφωνους πληθυσμούς, και που η διαλεκτική τους ταυτότητα δεν είναι τόσο υψηλή, δηλαδή δεν είναι τόσο περήφανη για αυτό που μιλάνε. Επίσης, κατά τη διάρκεια της συλλογής του διαλεκτικού υλικού, έβλεπα ότι πέρα από τη συρρήκνωση του πληθυσμού, ήταν κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι αυτοί από τους διαλεκτόφωνους, οι οποίοι ήθελαν να συμμετέχουν σε αυτήν την διαδικασία. Δηλαδή, ενώ υπήρχαν νεαρότερα άτομα, αυτά δεν ήθελαν να συμμετέχουν σε διαδικασία συλλογής δεδομένων. Οπότε, αυτό καλλιέργησε, αν θέλετε, το ενδιαφέρον μου για να διερευνήσω το γιατί μπορεί να συμβαίνει όλο αυτό. Αυτή η συρρήκνωση των διαλεκτικών πληθυσμών κατά βάση έχει συνδεθεί με την μετακίνηση των πληθυσμών από τις αγροτικές στις αστικές περιοχές και με το γεγονός ότι σιγά-σιγά υιοθετούμε την πρότυπη γλώσσα ως μέσο γλωσσικής επικοινωνίας παντού, σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας, διαλεκτικές και μη. Δεν είμαι σίγουρη όμως ότι πλέον είναι μόνο αυτός ο λόγος. Γιατί
Ναι, μεν στο παρελθόν υπήρχαν αθρώες μετακινήσεις πληθυσμών, τώρα δεν είναι τόσο μεγάλες οι μετακινήσεις. Μάλιστα, έχουμε και μετακινήσεις ανθρώπων από τα αστικά κέντρα προς αγροτικές περιοχές, την επαρχία. Και παρόλα αυτά βλέπουμε να συντηρείται αυτή η κατάσταση της συρρήκνωσης των διαλεκτόφωνων πληθυσμών. Αυτό λοιπόν που βλέπουμε επίσης έντονα είναι ότι όχι μόνο συρρυκνώνονται οι διαλεκτόφωνοι πληθυσμοί στα αστικά κέντρα, αλλά συρρυκνώνονται ακόμα και στις αγροτικές περιοχές, τις επαρχιακές περιοχές, όπου κατά κόρον μιλούνται οι γλωσσικές ποικιλίες. Οπότε πάλι αυτό κάνει τα πράγματα, αν θέλετε, ακόμη χειρότερα. Αυτό λοιπόν που παρατηρώ, όπως θα δείτε και στη συνέχεια και εσείς τα δεδομένα, είναι ότι είναι αυτοί οι μύθοι που κυκλοφορούν για τη γλώσσα και για τις διαλέκτους και τη σχέση μεταξύ τους, που διαμορφώνουν και επηρεάζουν τη γλωσσική ιδεολογία. Τόσο την ιδεολογία των ομιλητών σε σχέση ή όσον αφορά τη γλώσσα την οποία μιλούν, αλλά και τη γλωσσική ιδεολογία που διαμορφώνεται κεντρικά από την κεντρική πολιτική σκηνή, αν θέλετε. Άρα, στόχος μου είναι να δούμε λίγο τους παράγοντες που ενισχύουν τη χρήση ή την μη χρήση των γλωσσικών ποικιλιών ανεξάρτητα από το περιβάλλον που αυτές μιλούνται και να δούμε αν αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν αρνητικά και ισχυρά και τη γλωσσική διδασκαλία ή αν θα μπορούσαμε ίσως αντίστροφα να τους χρησιμοποιήσουμε κατά τη γλωσσική διδασκαλία και να τους κάνουμε όπλο μας αυτούς τους μύθους. Για να δούμε την σχέση ανάμεσα σε γλώσσα και διάλεκτο, θα πρέπει να απαντήσουμε σε 4 ερωτήματα. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας δεν θα απαντήσω σε καθένα χωριστά, αλλά θα προκύπτουν οι απαντήσεις από τη συζήτηση. Και ίσως απαντήσεις θα προκύπτουν και στη συνέχεια από την περίοδο των ερωτήσεων. Πολύ βασικά ερωτήματα όσον αφορά τη σχέση πρότυπης, κοινής, αν θέλετε, επίσημης γλώσσας κτλ. Και διαλέκτου, είναι το να ορίσουμε το τι είναι γλώσσα, ώστε να δούμε τι είναι διάλεκτος. Να σκεφτούμε αν αξίζει να ασχοληθούμε με τις διαλέκτους, ποια είναι η σχέση της διαλέκτου με την κοινή τυπολογικά αυτή τη φορά, δηλαδή πόσο κοντά ή μακριά δομικά είναι η διάλεκτη από την πρότυπη γλώσσα και γιατί υπάρχει αυτό το σχεδόν, αυτή η σχεδόν απριόρι στάση ότι οι γλωσσικές ποικιλίες είναι υποτιμημένες. Και γιατί, για παράδειγμα, όταν θέλουμε να διακομωδήσουμε πρόσωπα και καταστάσεις, για παράδειγμα σε κείμενα μαζικής κουλτούρας, σε ταινίες, σε σειρές, σε κείμενα, σε διαφημίσεις, για ποιο λόγο βάζουμε στο στόμα των ομιλητών ντοπιολαγιές? Τι είναι λοιπόν η γλώσσα? Η γλώσσα είναι ένα δομικό σύστημα. Δηλαδή είναι ένα σύστημα που έχει κανόνες. Και έχει κανόνες σε διάφορα επίπεδα. Στο επίπεδο της προφοράς, που το ονομάζουμε φωνολογία, στο επίπεδο της μορφολογίας, που είναι το επίπεδο με το οποίο μπορούμε να φτιάχνουμε λέξεις, το επίπεδο της σύνταξης, στο πλαίσιο του οποίου μαθαίνουμε να φτιάχνουμε, να κατασκευάζουμε προτάσεις, στο πλαίσιο της σημασίας, στο επίπεδο της σημασίας, όπου μαθαίνουμε σημασίες κυριολεκτικές, μεταφορικές, παιδεία σημασιολογικά, διάφορες σχέσεις σημασιολογικές και άλλα. Αυτό όμως το δομικό σύστημα πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι δεν είναι ενιαίο σε όλο τον ελλαδικό χώρο εν προκειμένου, γιατί τίθεται σε χρήση από διαφορετικές και χρησιμοποιείται από διαφορετικές ομάδες ανθρώπων, οι οποίες ομάδες έχουν διαφορετικά κοινωνικά κατά βάση χαρακτηριστικά, δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι εγγράμματοι ή μη εγγράμματοι, είναι άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν σε υψηλότερα κοινωνικά στρώματα ή οικονομικά στρώματα, είναι άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν σε διαφορετικά ή κινούνται ή μεγαλώνουν σε διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια ή γνωστικά, αν θέλετε, γενικώς πλαίσια και κοινωνικά φυσικά πλαίσια και ιστορικά πλαίσια. Άρα δεν είναι δυνατόν άνθρωποι διαφορετικών εποχών, διαφορετικών τόπων και διαφορετικών κοινωνικών ή πολιτισμικών καταβολών να χρησιμοποιούν τη γλώσσα με τον ίδιο τρόπο. Ας δούμε τι μπορούν να είναι οι γλώσσες. Οι γλώσσες μπορούν να είναι πρώτες, δηλαδή να είναι μητρικές, μπορούν να είναι δεύτερες, αυτό που ονομάζουμε ξένες γλώσσες,
Μπορούν να είναι συστήματα σε επαφή, δηλαδή γλωσσικοί κώδικες που έρχονται σε επαφή και πολλούς και διάφορους λόγους, πολιτισμικούς, οικονομικούς, εμπορικούς, συνθήκες κατοχής της μιας περιοχής από μια άλλη. Κατά συνέπεια, αν βρίσκονται σε επαφή, είναι συστήματα που υπόκεινται σε αλλαγή και η αλλαγή δεν είναι κάτι κακό, είναι κάτι μοιραίο να συμβεί όταν συστήματα επικοινωνίας βρίσκονται σε επαφή. Οι γλώσσες μπορούν να είναι μειονοτικές. Αυτός είναι ένας όρος λίγο περίεργος, γιατί τι είναι τελικά η μειονοτική γλώσσα? Είναι μια γλώσσα που μιλιέται από μια μειονότητα. Και τι είναι η μειονότητα? Πώς ορίζεται μια μειονότητα? Επειδή λοιπόν αυτός ο όρος μειονοτικές γλώσσες είναι λίγο περίεργος και πολιτικά, αλλά και γλωσσολογικά, θα έλεγα, χρησιμοποιείται επίσης ο όρος λιγότερο διαδεδομένες γλώσσες. Μπορούν επίσης οι γλώσσες να είναι υψηλού κύρους ή χαμηλού κύρους. Μπορούν να είναι και φθήνουσες, δηλαδή να βρίσκονται σε κίνδυνο γλωσσικού θανάτου. Να μην έχουν δηλαδή ομιλητές και σιγά σιγά μοιραία να πεθαίνουν, να εξαφανίζονται. Τώρα το ζήτημα είναι αν οι γλώσσες μπορούν να είναι όλα αυτά, μπορούν να είναι και οι διάλεκτοι. Δηλαδή μπορεί να είναι η διάλεκτος μητρική. Μπορεί να μαθαίνεται σαν δεύτερη. Μπορεί να είναι ένα σύστημα που βρίσκεται σε επαφή, άρα και σε αλλαγή. Μπορεί να μιλιέται από μειονότητες. Μπορεί να είναι μια γλώσσα υψηλού ή χαμηλού κύρους. Μπορεί να βρίσκεται σε κίνδυνο θανάτου, γλωσσικού θανάτου. Η απάντησή μου είναι ναι. Άρα, αν αυτά τα χαρακτηριστικά, για να σας εισάγω σιγά-σιγά στην τελική μου τοποθέτηση, αν αυτό συμβαίνει για τις γλώσσες, αν όλα αυτά που είπαμε πριν συμβαίνουν για τις γλώσσες, τότε λογικά συμβαίνουν και για τις διαλέκτους, άρα οι διάλεκτοι μάλλον είναι και αυτές γλώσσες. Τι σημαίνει αυτό όμως, πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον όρο εν τέλει? Για να δούμε μερικούς μύθους περί των γλωσσών και των γλωσσικών ποικιλιών. Αυτό που συνήθως θεωρούμε είναι ότι πιο σημαντικός λόγος είναι ο γραπτός λόγος εναντί του προφορικού, και αυτό είναι ένα οξύμορο τουλάχιστον στους κύκλους τους γλωσσολογικούς, διότι πρώτα μιλούμε και μετά γράφουμε. Και στην πραγματικότητα ο γραπτός λόγος δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς τον προφορικό. Και γι' αυτό υπάρχουν γλώσσες οι οποίες μιλούνται, αλλά δεν γράφονται. Ωστόσο δεν υπάρχουν φυσικές γλώσσες, ανθρώπινες γλώσσες, ομιλούμενες γλώσσες που να γράφονται αλλά να μην μιλούνται. Με αυτή την έννοια, όλες οι γλώσσες είναι όμοιες, ισότιμες, ισάξιες, αφού όλες μιλούνται. Δεν υπάρχει λόγος δηλαδή να θέτουμε ως κριτήριο ανωτερότητας κάποιων γλωσσών το ότι κάποιες γράφονται και κάποιες δεν γράφονται. Ωστόσο, θα δούμε ότι υπάρχουν και γλώσσες που νομίζουμε ότι δεν γράφονται, διάλεκτοι που νομίζουμε ότι δεν γράφονται, αλλά γράφονται και κατά κόρον και εκτενώς. Ένας άλλος μύθος είναι ότι υπάρχουν πλούσιες και φτωχές γλώσσες, ανώτερες και κατώτερες. Πολύ συχνά αυτό το πλούσιες το θεωρούμε ότι είναι κάτι μετρήσιμο, δηλαδή μιλούμε για γλώσσες που έχουν το τάδε εύρος λεξιλογίου, έχουν τον δίνα αριθμό λέξεων, κάτι που είναι αστείο για μας πάλι τους γλωσσολόγους να το συζητήσουμε, διότι πώς μπορεί κάποιος να μετρήσει το λεξιλόγιο όταν πεθαίνουν λέξεις, γεννιούνται λέξεις διαρκώς και υπάρχουν διαφορετικοί πάλι κώδικες που διαφοροποιούν ομάδες ή χρησιμοποιούνται από διαφορετικές ομάδες και κάθε μια από αυτές έχει και το δικό της λεξιλόγιο, αν θέλετε. Κατ' επέκταση, όταν μιλούμε για όλους τους παραπάνω μύθους, όταν δεχόμαστε όλους τους παραπάνω μύθους, τότε μιλούμε και για γλώσσες που είναι για το σπίτι ή πρόχειρες γλώσσες δηλαδή, και καλές γλώσσες που είναι οι γλώσσες που μιλούμε έξω, στις κοινωνικές μας συναναστροφές, στις επίσημες μας εκδηλώσεις. Άρα, αυτόματα εκεί, σε ένα τέτοιο πλαίσιο, οι διάλεκτοι θεωρούνται αποκλίνουσες γλωσσικές μορφές και κατώτερες των επίσημων γλωσσών. Συνήθως, τα κριτήρια βάσει των οποίων κατανομούμε τις διαλέκτους είναι διαχρονικά και συγχρονικά, όπως τα λέμε, αλλά κάποιες φορές λίγο σχετίζονται με αμιγώς γλωσσολογικά κριτήρια και κάποιες ακόμα φορές θα τολμήσω να πω ότι είναι αφαίρετα. Δηλαδή,
ως κριτήρια για να μιλήσουμε για διαλέκτους και να πούμε ότι η κριτική, για παράδειγμα, γλώσσα, εγώ θα την πω γλώσσα εξ αρχής, είναι διάλεκτος, ή κάποια άλλη γλωσσική ποικιλία είναι ιδίωμα, είναι, για παράδειγμα, η τυπολογική συγγένεια. Δηλαδή, το κατά πόσο μοιάζει με την πρότυπη αυτή η γλωσσική ποικιλία. Πολύ ή λίγο. Άρα, αν η απόκληση είναι μικρή σε σχέση με την πρότυπη, την κοινή νεοελληνική, τότε μιλούμε για ιδιώματα. Αν η απόκληση είναι μεγάλη, τότε μιλούμε για διαλέκτους. Πάλι όμως, υπάρχουν δύο αυθαιρεσίες εδώ. Πρώτον, γιατί θεωρούμε την πρότυπη ως τον κώδικα βάσει του οποίου πρέπει να κρίνονται και να κατακρίνονται κάποιες φορές όλες οι υπόλοιπες γλωσσικές ποικιλίες, τη στιγμή που και η πρότυπη αυθαίρετα χρησιμοποιήθηκε ως η επίσημη γλώσσα του κράτους, δηλαδή ήταν τυχαίο αυτό. Και επίσης, μια άλλη αυθαιρεσία είναι το πώς μετρούμε αυτή την τυπολογική συγγένεια. Δηλαδή, τελικά, το πόσο πολύ ή το πόσο λίγο κοντά στην διάλεκτο ή στην πρότυπη γλώσσα μας κάνει με βεβαιότητα να θεωρούμε ότι ένας κώδικας είναι διάλεκτος και κάποιος άλλος ιδίωμα. Σκεφτείτε, κοντά και σε σχέση με την τυπολογική συγγένεια, είναι και η αμοιβαία κατανοησιμότητα. Δηλαδή, αν καταλαβαίνουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό τη γλωσσική ποικιλία, τότε την ονομάζουμε ιδίωμα. Αν δεν την καταλαβαίνουμε πολύ, τότε την ονομάζουμε διάλεκτο. Πάλι όμως, αυτή η σύγκριση γίνεται από την μεριά και από την οπτική γωνία του ομιλητή της πρότυπης. Γιατί κάτι τέτοιο δεν το κάνουμε, μια τέτοια σύγκριση δεν την κάνουμε και από την πλευρά ή από την οπτική του διαλεκτόφωνου? Μήπως γιατί ο διαλεκτόφωνος καταλαβαίνει τελικά περισσότερα πράγματα από τον ομιλητή της κοινής? Δηλαδή, μήπως επειδή ο διαλεκτόφωνος καταλαβαίνει και τον ομιλητή της πρότυπης, αλλά και τον ομιλητή της διαλέκτου, και θέλουμε ίσως να τον βάλουμε στην άκρη? Ας το κρατήσουμε αυτό σαν σκέψη. Ας κρατήσουμε επίσης σαν σκέψη ότι υπάρχουν πολλές γλώσσες, και ειδικά στην Ευρώπη, οι οποίες χαρακτηρίζονται από μεγάλο βαθμό αμοιβαίας κατανοησιμότητας. Παρόλα αυτά, τις έχουμε καταχωρήσει, τις έχουμε ταξινομήσει ως διαφορετικές γλώσσες. Γιατί? Όταν, για παράδειγμα, οι ομιλητές τους πολύ συχνά θεωρούν ότι η μία ή η άλλη γλώσσα είναι διάλεκτος. Ίσως έχετε σαν παράδειγμα, ίσως έρχεται στο νου σας, ότι πολλοί γερμανόφωνοι, για παράδειγμα, θεωρούν ότι η Ολλανδική δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια διάλεκτος της Γερμανικής, και οι Ολλανδόφωνοι θεωρούν ότι η Βελγική, η Φλαμανδική δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια διάλεκτος της Ολλανδικής. Άρα, δεν θα πρέπει με κάποιο τρόπο να λάβουμε υπόψη και το τι οι ίδιοι οι ομιλητές θεωρούν για αυτό που μιλούν, ή τι οι ίδιοι οι ομιλητές θεωρούν για αυτό με το οποίο συγκρίνεται η γλώσσα που μιλούν. Ένα άλλο κριτήριο επίσης αρκετά αυθαίρετο είναι τα διαλεκτικά συνεχή. Δηλαδή, το εύρος στο οποίο, ή ο χώρος, η έκταση του χώρου μέσα στον οποίο μιλιέται μία διάλεκτος. Και ας φέρουμε για παράδειγμα την Ποντιακή διάλεκτο. Η Ποντιακή διάλεκτος μιλιόταν σε μια τεράστια περιοχή, ακόμα μεγαλύτερη από την Κρήτη, από τον χώρο της Κρήτης, αν τον σκεφτούμε από το πιο ανατολικό άκρο μέχρι το πιο δυτικό άκρο της Κρήτης. Αυτός ο τόπος όμως δεν υπάρχει πια ως χώρος μέσα στον οποίο μιλιέται η διάλεκτος. Η διάλεκτος μιλιέται σε πολλούς διαφορετικούς χώρους, και εντός και εκτός Ελλάδας, αλλά παραμένει ζωντανή. Επομένως, τι είναι η Ποντιακή? Είναι διάλεκτος? Σε ποιο διαλεκτικό συνεχές μιλιέται? Σε ποια ενιαία περιοχή? Είναι γλώσσα, επειδή δεν την καταλαβαίνουμε? Και αν την ονομάσουμε γλώσσα, τι θα σημαίνει αυτό ίσως για την εθνική μας ταυτότητα? Βλέπετε ότι πολύ συχνά, ή κυρίως, θα έλεγα, στον ορισμό της θεμάτων που έχουν να κάνουν με τη γλώσσα, μπαίνει πάρα πολύ η πολιτική. Και αυτή είναι και η πολιτική μας θέση και η πολιτική μας στάση. Και αυτή είναι που καθορίζει και την ιδεολογία που διαμορφώνεται. Και ένα επίσης συγγενές κριτήριο είναι το κριτήριο της αυτονομίας ή ετερονομίας. Δηλαδή, θεωρούμε ότι οι πρότυποι είναι ένα αυτόνομο σύστημα, ανεξάρτητο,
αραγές και οι διάλεκτοι είναι ετερόνομα συστήματα που εξαρτώνται από την κοινή. Όταν νομίζω ότι λίγη ιστορία της γλώσσας, αν διαβάσουμε όλοι μας, εδώ και αιώνες πια είναι παραδεκτό ότι οι πρότυποι δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια, θα τολμούσα να πω, κατασκευασμένη γλώσσα, μια γλώσσα που φτιάχτηκε από άλλες ζώσες γλώσσες, από στοιχεία ζωσών γλωσσών, που μιλιόντουσαν δηλαδή σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, και αποφασίστηκε να είναι η πρότυπη, προκειμένου να είναι ο κώδικας επικοινωνίας μεταξύ των ελληνόφωνων πλέον, ας το πούμε, γιατί μετά τον αγώνα, νομίζω όλοι μπορούμε πάλι να δεχτούμε ότι δεν είχαμε αμυγής ελληνόφωνους πληθυσμούς στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος. Άρα, όχι μόνο δεν είχαμε αμυγός ελληνόφωνους, είχαμε και μη ελληνόφωνους πληθυσμούς, οι οποίοι συνέρευσαν στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος ως πρόσφυγες από τους χώρους, από τις περιοχές που βρίσκονταν ακόμα υποπτωχή. Άρα, υπήρχε τεράστια η ανάγκη αυτού του δημιουργίας, αυτού του κώδικα που θα λειτουργούσε ως ο κοινός κώδικας επικοινωνίας. Η αλήθεια είναι ότι η διαλεκτολογία και ο σκλάβος νιώθω ότι αδυνατεί να δώσει ξεκάθαρες ή οριστικές απαντήσεις όσον αφορά τον ορισμό και την χρήση αυτών των όρων, τον ορισμό των γλωσσών ως διαλέκτων ή ως ιδιωμάτων ή ως γλωσσικών ποικιλιών, γιατί σε ένα μεγάλο βαθμό επηρεάζεται και από το κίνημα του ρομαντισμού, που ήταν πάρα πολύ έντονο τους προηγούμενους δύο αιώνες. Η ιδεολογία του έθνους κράτους ήταν πολύ ψηλά στην ατζέντα των κρατών και υπήρχε η ανάγκη σε κάθε κοινωνία να υπάρχει μια γλωσσική ποικιλία η οποία θεσμικά θα ήταν η επίσημη γλώσσα του κράτους. Και βλέπουμε λοιπόν η επίσημη γλώσσα να θεωρείται γλώσσα, οι λοιπές γεωγραφικές ποικιλίες να θεωρούνται διάλεκτοι και να υπάρχει και όρος ιδίωμα, ο οποίος είναι ένας, επιτρέψτε μου να πω, γιαλαντζή όρος, ο οποίος δεν είναι επιστημονικός όρος. Ο όρος idiom στα αγγλικά σημαίνει κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που εμείς θεωρούμε ως ιδίωμα, την τοπιολαλιά. Είναι δηλαδή, ο όρος ιδίωμα δεν είναι δόκιμος επιστημονικά. Και εκφράζω εδώ την απορία μου, γιατί η διαλεκτολογία και οι επιστήμονες που εργάζονται σε αυτόν τον χώρο ακόμα δεν έχουν μια εντελώς καθαρή άποψη όσον αφορά το ότι πρέπει να απεμπολίσουμε πια αυτόν τον όρο από την ορολογία που χρησιμοποιούμε σε σχέση με τις γλωσσικές ποικιλίες όταν τις μελετούμε. Ένα τέτοιο λοιπόν πλαίσιο που υπάρχει μια κυρίαρχη γλωσσική ποικιλία, υπάρχει πλήρης υποτίμηση των υπόλοιπων γλωσσικών ποικιλιών, επομένως υπάρχει και σήμερα ακόμα πολύ μικρό κίνητρο για την διδασκαλία τους. Και δεδομένου ότι οι διάλεκτοι θεωρούνται ετερόνομα συστήματα, δηλαδή εξαρτώμενα συστήματα από την κοινή νοελληνική, παραβλέπεται η πολύ έντονη, όπως την λέμε, ενδοδιαλεκτική ποικιλότητα, δηλαδή το ότι ακόμα και μέσα στη διάλεκτο υπάρχει κοινωνική διαστρωμάτωση. Δηλαδή, μέσα στη διάλεκτο υπάρχουν κοινωνικές ομάδες, υπάρχουν ηλικιακές ομάδες, οι οποίες με διαφορετικό τρόπο χρησιμοποιούν τις γλωσσικές ποικιλίες. Και φυσικά παραβλέπεται το γεγονός ότι και οι διάλεκτοι υπόκεινται σε γλωσσική αλλαγή, αλλάζουν με το χρόνο. Η κρητική γλώσσα δεν είναι η ίδια που μιλιόταν πριν από 100 χρόνια και δεν θα είναι η ίδια με αυτή που θα μιλιέται μετά από 100 χρόνια. Και είναι εκ του πονηρού σε ένα βαθμό όλη αυτή η στάση και η τάση που υπάρχει να παραβλέπονται όλα αυτά τα χαρακτηριστικά των διαλέκτων, γιατί θα τις ανήκαν σε ουσιαστικά σε γλώσσες. Για να δείτε πώς υπάρχει αυτή η ασάφεια σε σχέση με τη χρήση των όρων διάλεκτος, ιδίωμα και γλώσσα, δείτε ένα απόσπασμα από μια συζήτηση η οποία γινόταν στο διαδίκτυο σε μια γνωστή facebookική, θα την πω, σελίδα σε σχέση με τη διάλεκτο. Δείτε λοιπόν, πανέμορφη κριτική ντοπιολαλιά. Όχι διάλεκτος, λέει ο κύριος που γράφει ή η κυρία που γράφει εδώ. Τα πανέμορφα ποντιακά είναι όντως διάλεκτος.
Τα επίσης πανέμορφα κυπριακά είναι ντοπιολαλιά. Τα τσακώνικα, σύμφωνα με τους γλωσσολόγους, είναι διάλεκτος. Υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ διαλέκτου και ντοπιολαλιάς, αλλά δεν μας λένε ποια είναι αυτή. Που στην πραγματικότητα η ντοπιολαλιά είναι ένας πολύ ωραίος όρος, διότι στην ουσία αναφέρεται σε τοπικές γλώσσες. Αντικατοπτρίζει, αποτυπώνει ο όρος στις τοπικές γλώσσες. Και συνεχίζεται αυτή η ασάφεια, η δημιουργική. Η αρχαία και πλούσια γλώσσα μας, η ελληνική, έχει και άλλες ντοπιολαλιές, όπως είναι ένα αρχαίο μεγάλο και εύρωστο δέντρο που έχει πολλά κλαδιά. Αποφεύγει να μας πει δηλαδή ότι από όσα μας λέει, τουλάχιστον γνωρίζει ο γράφων ή η γράφουσα, ότι και η αρχαία ελληνική είχε διαλέκτους. Και στην αρχαία ελληνική δεν υπήρχε μια κοινή γλώσσα. Μπορεί εμείς σήμερα, για λόγους διευκόλυνσης της μελέτης της αρχαίας ελληνικής, η οποία πια φυσικά δεν μιλιέται, έτσι είναι νεκρή γλώσσα, να χρησιμοποιούμε κείμενα τα οποία είναι πιο περισσότερο προσπελάσιμα, πιο εύκολα προσπελάσιμα από άλλα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα κείμενα, για παράδειγμα, της Αττικής διαλέκτου ή της Ιωνικής διαλέκτου αποτυπώνουν μια γλώσσα που ήταν κοινή ή που ήταν ανώτερη από τις άλλες που ήταν ομιλούμενες πριν από 3.000 χρόνια. Όμως προσοχή σε αυτό καταλήγει. Υπάρχουν μερικοί ελάχιστοι μεν, αλλά υπάρχουν, που με το πρόσχημα της τοπικής γλωσσικής παράδοσης προωθούν άλλους στόχους, στόχους πονηρούς και αποσχιστικούς. Άρα, όλοι εμείς που θεωρούμε ότι οι τοπικές γλώσσες, οι διάλεκτοι, είναι πλήρη συστήματα ισότιμα με την πρότυπη, είμαστε άνθρωποι οι οποίοι προωθούμε στόχους αποσχιστικούς, όπως για παράδειγμα ένας τέτοιος θα ήταν η ανεξαρτητοποίηση της Κρήτης και η απόσχισή της από την υπόλοιπη Ελλάδα. Για να δούμε τι λένε οι υπόλοιποι διαλεκτόφωνοι όμως. Γιατί είναι σημαντικό να δούμε τι λένε οι διαλεκτόφωνοι για την γλώσσα που μιλάνε και με την οποία γεννιούνται. Γιατί να μην ξεχνάμε, στους διαλεκτόφωνους πληθυσμούς, μητρική γλώσσα είναι η διάλεκτός τους. Και πηγαίνοντας στο σχολείο, πρέπει να μάθουν μια άλλη γλώσσα, η οποία θα πάρει ίσως και τη θέση της μητρικής, γιατί πολλοί από εσάς που είστε ίσως διαλεκτόφωνοι θα έχετε ζήσει το περίφημο του να σας λένε οι δάσκαλοί σας ότι δεν είναι σωστό αυτό που λέτε, δεν είναι σωστό αυτό με το οποίο μεγαλώσατε, που επικοινωνείτε στο σπίτι με τις μαμάδες, τους μπαμπάδες, τους παππούδες, τις γιαγιάδες και όλη μας την οικογένεια, αλλά είναι κάτι άλλο το σωστό, αυτό που λέγεται στο σχολείο. Έχουμε αρχίσει λοιπόν εκτεταμένες μελέτες σε διάφορες αγροτικές περιοχές και σε αστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα, στο βορρά και στο νότο, στην Ανατολή και στη Δύση. Εξετάζουμε δεδομένα εκπαιδευτικών, παιδιών, γονέων σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, σπουδαστών. Κοιτάζουμε τους συμμετέχοντες στις έρευνές μας με βάση το φύλο, με βάση την ηλικία, για να δούμε ποιες είναι οι στάσεις τους τελικά και τι είναι αυτό που περιμένουν από την διάλεκτό τους. Το που παρατηρήσαμε, όπως είπα και πριν, που παρατηρούμε είναι ότι οι γλωσσικές ποικιλίες θεωρούνται υποτιμημένες, αν δεν θεωρούνταν τέτοιες θα συνέχιζαν να είναι ομιλούμενες και να χρησιμοποιούνται κατά κόρον όταν θέλουμε να διακομωδήσουμε πρόσωπα ή καταστάσεις. Για να δούμε τι είναι κριτική. Είναι κριτική διάλεκτος, ιδίωμα ή γλώσσα. Έχει τα χαρακτηριστικά η κριτική ενός γλωσσικού συστήματος που θα μπορούσε να ονομαστεί γλώσσα. Η κριτική λοιπόν είναι ένα σύστημα που έχει αλλάξει μέσα στους αιώνες λόγω της επαφής και της εξάρτησης που είχε από άλλα γλωσσικά συστήματα. Βλέπουμε λοιπόν στην κριτική, δείτε μόνοι σας τα δεδομένα, να μην τα περνάω εγώ και να μην επαναλαμβάνω. Βλέπετε ότι η κριτική έχει αρκετές επιρροές από την αρχαία ελληνική σε επίπεδο κυρίως λεξιλογικό. Εκτός όμως από την αρχαία ελληνική, είχαμε με τη σειρά διάφορες κατοχές. Ξένους λαούς, λοιπόν, οι οποίοι είχαν την Κρήτη στην κατοχή τους, ήδη οι Άραβες από το 820 με 829 και για παραπάνω από ένα αιώνα είχαν την Κρήτη στα χέρια τους. Έχουμε πολλές αραβικές γλώσσες που έχουν περάσει στην Κρητική. Στη συνέχεια, μετά τους Άραβες, είχαμε τους Βενετσιάνους για κάμποσους αιώνες.
Τα περισσότερα ρήματα που έχουμε και λήγουν σε άρο ή ήρο ή επιρήματα, άλλες λεξικές δομές οι οποίες λήγουν σε ούρι, όπως το πουρι που βλέπετε στο τέλος, είναι λέξεις οι οποίες προέρχονται από την λατινική, έχουν βενετσιάνικη προέλευση. Έχουμε φυσικά πολλές τουρκικές λέξεις. Οι λέξεις που βλέπετε φαντάζομαι θα σας θυμίσουν λέξεις που χρησιμοποιείτε και σήμερα καθημερινά, όπως το αμπλά, όπως το ελίφι, ηλίφι, όπως το μιλέτι, όπως το νεφέσι. Και φυσικά έχουμε τα μεγάλα θαύματα της κριτικής λογοτεχνίας, μόνο σαν παράδειγμα φέρνω εδώ τον Ερωτόκριτο και την Εροφύλη. Τα θαύματα γιατί γράφτηκαν, γιατί τα ονομάζω θαύματα, γιατί ήταν λογοτεχνήματα τα οποία άλλοι ξέρουν πολύ καλύτερα από μένα και έχουν μιλήσει στο παρελθόν για το ότι ξεπέρασαν φυσικά τα πρότυπά τους και στην ουσία γράφτηκαν σε μια γλώσσα λογοτεχνική, κατασκευασμένη, καθαρισμένη, η οποία είχε και έναν εθνικό στόχο. Είχε έναν στόχο στο να περάσει μηνύματα εθνικά και να έρθει πιο κοντά, να φέρει πιο κοντά τα κείμενα της κριτικής λογοτεχνίας σε αυτόν τον στόχο της εθνικής ανάτασης και της αναγέννησης του εθνικού συναισθήματος. Όμως, επειδή ακριβώς αυτή η γλώσσα ήταν κατασκευασμένη και ήταν λογοτεχνική και πολύ καθαρισμένη από όλα αυτά τα στοιχεία που υπήρχαν και κυρίως στοιχεία δάνεια από τις γλώσσες των λαών που κατήχαν την Κρήτη για πολλούς αιώνες, δεν είμαι καθόλου σίγουρη για το κατά πόσο οι διαλεκτόφωνοι κριτικοί θα μπορούσαν να την καταλάβουν αυτή τη γλώσσα, να την κατανοήσουν. Φαντάζομαι ότι θα μπορούσαν σε ένα μεγάλο βαθμό, αλλά σίγουρα νιώθω, δεν είμαι σίγουρη, νιώθω ότι αυτή η γλώσσα απήχε πάρα πολύ από την γλώσσα που μιλιόταν στην καθημερινότητα της Κρήτης. Και αυτό δείχνει το πώς μια ζωντανή γλώσσα μπορεί να διαμορφωθεί με τρόπο ώστε να καλύπτει τις ανάγκες της γλώσσας και στον γραπτό λόγο. Δεν μπορεί να γίνει αυτό αν δεν είναι μια πολύ ζωντανή και πλήρης γλώσσα η πηγή του γραπτού λόγου. Εκτός από όλα τα προηγούμενα, έχουμε τις παλιότερες αλλά και τις τωρινές πολύ δημιουργικές κριτικές μελωδίες. Έχουμε λοιπόν μαντινάδες, έχουμε ριζίτικα τραγούδια, έχουμε πολύστιχα ιστορικά αφηγηματικά κείμενα. Ακόμα και σήμερα γράφεται ιστορία σε έμετρο λόγο σε χιλιάδες στίχους. Έχουμε τα μυρολόγια, έχουμε τα αστικά τραγούδια, τα ταμπαχανιώτικα ή μπαχανιώτικα κατά άλλους, που είναι τα αστικά τραγούδια της Κρήτης που είναι πάρα πολύ επηρεασμένα από τους μικρασιάτικους και τους τουρκικούς ρυθμούς. Και φυσικά πρώτα απ' όλα σας βάζω ένα έτσι και αστείο κείμενο από τον Τζόνσον και την Βασίλισσα Ελισάβετ, που απεικονίζει την δημιουργικότητα των κριτικών με το που μπήκαμε σε καραντίνες, που εμφανίστηκε ο κορονοϊός, πώς άρχισαν να φτιάχνουν πολύ δημιουργικά μαντινάδες προκειμένου να διακομωδήσουν την κατάσταση. Αυτό δεν γίνεται αν δεν είναι η γλώσσα ζωντανή. Δεν μπορείς να κάνεις αγώνες μαντινάδας αν αυτή η γλώσσα δεν είναι ζωντανή. Δεν μπορείς να γράφεις ακόμα και στο πόδι ποίηματα αν αυτή η γλώσσα δεν είναι ζωντανή, πλήρης και ομιλούμενη. Και επίσης ένα ακόμα χαρακτηριστικό της κριτικής, διαλέκτου και γλώσσας, αν θέλετε, το ότι μιλιέται βέβαια σε ένα μεγάλο τόπο, κατανέμεται λοιπόν αυτός ή διανέμεται αυτή η γλώσσα, κατανέμεται σε πολλά χιλιόμετρα ενός ενιαίου χώρου και φυσικά επειδή αυτός ο χώρος ο ενιαίος είναι και μεγάλος, υπάρχει έντονη ενδοποικιλότητα. Βλέπετε εδώ χαρακτηριστικά από έναν παλιό χάρτη με τις ισόγλωσσες γραμμές που δίνει ο Κοντοσόπουλος το 1988, που ακριβώς αποτυπώνει το πώς υπάρχουν διαφορετικές περιοχές με διαφορετικές χρήσεις της κριτικής, οι οποίες αυτές χρήσεις άλλοτε είναι πολύ κοντινές στην κοινή, άλλοτε είναι πολύ μακρινές από την κοινή. Άρα υπάρχουν διαλεκτόφωνοι οι οποίοι είναι κατανοητοί, υπάρχουν όμως και διαλεκτόφωνοι οι οποίοι δεν είναι καθόλου κατανοητοί από τους ομιλητές, όχι μόνο της πρότυπης, αλλά και της πιο απαλής, ας το πω έτσι, διαλέκτου. Άρα, τι είναι αυτή η διάλεκτος που μπορεί να μην είναι κατανοητή κατά τόπους
ούτε από τους ομιλητές της σκηνής, ούτε από άλλους διαλεκτόφωνους ομιλητές, αν δεν είναι μία πλήρης γλώσσα. Οι στάσεις λοιπόν των ομιλητών είναι γενικά αμφιλεγόμενες. Τις θεωρούν λοιπόν τις ποικιλίες ανάμεσα σε αυτές και την κριτική ως πολύ σημαντικές ως μνημεία πολιτισμικής κληρονομιάς, αλλά δεν θεωρούν ότι είναι επαρκή συστήματα γλωσσικής επικοινωνίας. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω από πού προέκυψε. Δεν μπορώ να καταλάβω αν την θεωρούν εξ αρχής ότι είναι μια κατώτερη γλώσσα, γιατί όμως θεωρούν ότι είναι σαν μνημείο πολιτισμικής κληρονομιάς σημαντική. Ας δούμε, δεν θέλω να σας κουράσω με στατιστικά που έχουμε κάνει σε άλλες μελέτες. Υπάρχουν διάφορες μελέτες που μπορώ να σας στείλω αν ενδιαφέρεστε ή να θέσω στη διάθεση της Στέγης και να τις διανύμει. Πολλά στατιστικά που μας δείχνουν αυτές τις αμφιλεγόμενες τάσεις. Ας δούμε όμως κάποια σχόλια από τους φοιτητές, τι μας λένε οι φοιτητές, οι οποίοι ήδη λαμβάνουν αρκετά μαθήματα γλωσσολογίας και ήταν την περίοδο που συλλέγαμε αυτά τα δεδομένα φοιτητές οι οποίοι παρακολουθούσαν το καινούριο μάθημα που είχαμε προτείνει για την διδασκαλία των διαλέκτων, για το πώς μπορούμε να εισάγουμε τις διαλέκτους στα σχολεία δίνοντας έμφαση στην κριτική διάλεκτο. Για να δούμε λοιπόν οι άνθρωποι που μελετούν για την αξία των διαλέκτων, τι μας λένε. Μας δίνουν λοιπόν λόγους που δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη διαλεκτό τους. Δείτε με κόκκινα τις είναι οι απαντήσεις που είναι πιο συχνά εμφανιζόμενες. Ο πατέρας λέει ότι τα κορίτσια δεν είναι ωραίο να μιλούν έτσι. Ή κάποιοι άλλοι λένε δεν την έχω κατακτήσει πλήρως, που είναι πολύ περίεργο πώς δεν έχεις κατακτήσει, πώς ένας διαλεκτόφωνος δεν έχει κατακτήσει την διαλεκτό του. Γιατί να τη χρησιμοποιήσω, λένε άλλοι, όταν μπορώ να μιλάω και χωρίς αυτήν, στην κοινή δηλαδή. Και δεν την χρησιμοποιώ γιατί δεν την υποστηρίζω σαν άτομο. Οι περαιτέρω εξηγήσεις που μας έδωσαν οι φοιτητές ήταν ότι είμαστε φοιτητές, είμαστε ακαδημαϊκοί πολίτες, άρα δεν νομίζουμε ότι χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε την διάλεκτο, η οποία είναι μια πολύ πρόχειρη γλώσσα. Γιατί δεν πρέπει, δεν χρειάζεται να διδάσκονται στα σχολεία, μας λένε επίσης, γιατί τα παιδιά θα μπερδευτούν, θα δημιουργηθεί σύγχυση. Γιατί αν μπουν οι διάλεκτοι στη διδασκαλία, δεν θα διδάσκεται σωστά ούτε η κοινή. Γιατί τα παιδιά θα δέχονται bullying. Γιατί είναι μόνο προφορικές, όταν ξέρουμε ότι δεν είναι πια μόνο προφορικές και πολλές από τις διαλέκτους μας δεν είναι προφορικές μόνο, ούτε η Ποντιακή είναι μόνο, ούτε η Κυπριακή είναι μόνο. Είναι απλά τρόποι ομιλίας ενός τόπου και δεν χρειάζονται να διδάσκονται ή αυτό θα το δεχτώ σαν απάντηση, ότι η κοινή ελληνική είναι πιο εύκολη. Ναι, πολύ συχνά ίσως οι διάλεκτοι να είναι πιο δύσκολες από τις διαλέκτους. Μόνο, μόνο σε κλάδους γλωσσολογίας χρειάζεται να διδάσκονται. Ένας λόγος που είναι προφανής και είναι λογικός, έτσι όπως τον θέτουν τα παιδιά, είναι το πώς θα διορθώνουμε μια έκθεση η οποία θα γράφεται σε διαλεκτικό λόγο. Και αυτό είναι αλήθεια ότι είναι δύσκολο, αλλά για όλα υπάρχουν τρόποι να βρεθούν λύσεις. Οι διάλεκτοι είναι πιο λαϊκές, τα παιδιά πρέπει να μαθαίνουν σωστά ελληνικά, ο γλωσσικός κώδικας πρέπει να είναι ομογενοποιημένος, γιατί πρέπει να είναι το σύστημα σταθερό, όπως λένε παρακάτω, με καθολικά χαρακτηριστικά και όχι αντιπαραθέσεις. Δηλαδή, όλη αυτή η συζήτηση που κάνουμε στα πανεπιστήμια και όχι μόνο για τη διαφορετικότητα, για το σεβασμό του άλλου, για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, πού υπάρχουν όλα αυτά και παρακάτω ακόμα χειρότερα να γίνει προσπάθεια αφομοίωσης και όχι διδασκαλία. Συνθήκες υπό τις οποίες μπορούν να διδάσκονται, να υπάρχει μια ενημέρωση και όχι ακριβώς διδασκαλία, μας λένε κάποιοι. Το σχολείο δεν πρέπει να δημιουργεί φραγμούς, λένε κάποιοι άλλοι, αλλά δεν είναι ίσως εφικτό να διδάσκονται. Μόνο στα δημόσια σχολεία, λένε άλλοι, θα πρέπει να διδάσκονται. Μόνο σε επίπεδο προφορικού λόγου, μόνο αν θέλουν οι φοιτητές. Άρα, πραγματικά βλέπουμε ότι όλη αυτή η σύγχυση που υπάρχει σχετικά με την αξία των διαλέκτων δεν υπάρχει μόνο, διατηρείται, συντηρείται, όχι μόνο στους ομιλητές οι οποίοι δεν γνωρίζουν για την αξία των γλωσσικών ποικιλιών, για το πώς οι γλωσσικές ποικιλίες στην πραγματικότητα μας δείχνουν
την ελαστικότητα του γλωσσικού κώδικα, το πόσο μακριά μπορεί να φτάσει τον εκφραστικό πλούτο, τους τρόπους τους εκφραστικούς που μπορεί να έχει μία γλώσσα. Και αυτό οφείλεται πάντα, όλη αυτή η σύγχυση, θεωρώ ότι οφείλεται στο ότι τα κριτήρια ορισμού και καθορισμού των γλωσσικών ποικιλιών δεν είναι αμυγή και λαμβάνονται υπόψη ή επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από πολιτικά κριτήρια. Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε με τους διαλεκτόφωνους είναι το να καλλιεργήσουμε την διαλεκτική τους ταυτότητα. Και τι είναι η διαλεκτική ταυτότητα? Η διαλεκτική ταυτότητα, όπως είπα πριν, είναι αυτή η περηφάνεια που νιώθουμε για τον κώδικα με τον οποίο ασχολούμαστε ή τον οποίο μιλούμε. Και αυτό που παρατηρείτε είναι ότι οι ομιλητές των νότιων ιδιωμάτων έχουν υψηλότερη γενικά διαλεκτική ταυτότητα από τους ομιλητές των βόρειων ιδιωμάτων. Και οι παράγοντες είναι σε ένα βαθμό γλωσσικοί, αλλά είναι κυρίως εξωγλωσσικοί οι παράγοντες που επηρεάζουν αυτή τη στάση. Και αυτή η υψηλή διαλεκτική ταυτότητα των ομιλητών των νότιων ποικιλιών οφείλεται στο ότι κυρίως στα νότια ιδιώματα στηρίζεται αυτό που ονομάζουμε πρότυπη γλώσσα. Δηλαδή η κοινή νεοελληνική μας κυρίως έχει αντλήσει χαρακτηριστικά από τα νότια ιδιώματα. Άρα εκεί εισέρχονται δυναμικά τα νότια ιδιώματα και αναγνωρίζονται πολλά στοιχεία νότιων ιδιωμάτων, διαλέκτων, γλωσσών. Επίσης, η θέση των διαλεκτόφωνων στο ιστορικό γίγνεσθε έχει σε μεγάλο βαθμό να κάνει με το πώς διαμορφώνει τη διαλεκτική ταυτότητα. Δηλαδή, βρεθήκαμε με μαθητές σε σχολεία της Ετωλοκαρνανίας και μας είπαν ότι, ξέρετε, εμείς θαυμάζουμε την κρητική διάλεκτο γιατί έχουν προσφέρει πάρα πολλά οι Κρήτες στους αγώνες της απελευθέρωσης. Λες και, ξέρω εγώ, της υπόλοιπης Ελλάδας οι ομιλητές δεν πρόσφεραν ή δεν συμμετείχαν στους αγώνες και στην απελευθέρωση. Στη διαλεκτική ταυτότητα πολύ ισχυρό ρόλο παίζει η θέση των διαλεκτόφωνων στο κοινωνικό γίγνεσθε. Σκεφτείτε για παράδειγμα ότι οι Κωνσταντινοπολίτες που έχουν ένα διαφορετικό ιδίωμα, δεν το εντάσσουμε στα γενικότερα μικρασιατικά ιδιώματα, θεωρούν ότι είναι κάτι διαφορετικό από τους υπόλοιπους Μικρασιάτες. Θεωρούν ότι είναι πολίτες. Δεν θεωρούν ότι είναι μέρος ούτε των Μικρασιατών, δεν θεωρούν ότι είναι Έλληνες με τον τρόπο που εμείς σκεφτόμαστε ότι ίσως είναι Έλληνες, είναι πολίτες. Και είναι λοιπόν μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι έχουν διαμορφώσει με διαφορετικό τρόπο την κοινωνία στην Κωνσταντινούπολη. Και επίσης έχουμε άλλους παράγοντες που έχουν να κάνουν με το αν μια γλώσσα θεωρείται μειονοτική ή δεν θεωρείται μειονοτική. Για παράδειγμα, η υπομακική θεωρείται μειονοτική γλώσσα. Η κρητική γιατί δεν θεωρείται μειονοτική γλώσσα που επίσης χάνεται? Άρα η κριτική παρόλα αυτά έχει έντονη διαλεκτική ταυτότητα, οι ομιλητές της θέλω να πω χαρακτηρίζονται από έντονη διαλεκτική ταυτότητα, ενώ οι ομιλητές της υπομακικής δεν χαρακτηρίζονται από έντονη διαλεκτική ταυτότητα. Η πρότασή μου για να ολοκληρώνω, γιατί βλέπω ότι ο χρόνος μου τελειώνει, αν δεν έχει ήδη τελειώσει, είναι ότι για να αμβλύνουμε όλες αυτές τις ασάφειες που υπάρχουν σχετικά με το τι είναι τελικά οι γλωσσικές ποικιλίες, είναι το να τις ονομάσουμε όλες γλώσσες ή τοπικές γλώσσες. Και αυτός ο όρος, γλώσσα, δεν είναι ένας όρος ο οποίος είναι άγνωστος στην ελληνική συλλογική συνείδηση, διότι ήδη χρησιμοποιείται και από τον Ηρόδοτο και από τον Θουκυδίδη, από πολύ παλιά, αλλά και από διάφορους λαογράφους και μελετητές γεωγραφικών ποικιλιών, οι οποίοι αναφέρονται στις γλώσσες που μελετούν με αυτόν τον όρο. Τις τοπικές γλώσσες τις ονομάζουν γλώσσες. Είναι δηλαδή πλήρη γλωσσικά συστήματα, ισότιμα και ισάξια με την κοινή νεοελληνική. Αν αυτό το δεχτούμε, τότε όλες οι ελληνικές γλωσσικές ποικιλίες θεωρούνται όντως ισάξιες και ισότιμες και οι πρότυποι είναι μία από αυτές και όχι ανώτερη. Και μαζί με όλες τις υπόλοιπες τοπικές γλώσσες και οι πρότυποι που επίσης είναι μια τοπική γλώσσα, αλλά μιλιέται σε ένα μεγαλύτερο γεωγραφικό χώρο, απαρτίζουν αυτό που ονομάζουμε ελληνική υπεργλώσσα.
Άρα, για να το δώσω και λίγο σχηματικά, η ελληνική υπεργλώσσα είναι μια γλώσσα που ίσως δεν μιλιέται κιόλας. Είναι δηλαδή μια αφηρημένη γλώσσα και η οποία συνίσταται από όλες αυτές τις τοπικές γλώσσες οι οποίες μιλούνται. Μέρος της οποίας, κομμάτι της οποίας ελληνικής υπεργλώσσας, είναι και η πρότυπη επίσημη γλώσσα και τίποτε παραπάνω. Μια ποικιλία η οποία επιλέχθηκε τυχαία για να εξυπηρετήσει εκπαιδευτικούς σκοπούς, επικοινωνιακούς σκοπούς και τίποτε παραπάνω. Τα πλεονεκτήματα της χρήσης αυτού του όρου είναι ότι με αυτόν τον τρόπο αποκαθίσταται πλήρως το κύρος των τοπικών γλωσσών, τις θεωρούμε πια τις τοπικές γλώσσες ισότιμα γλωσσικά συστήματα που έχουν πλήρη δομή και λειτουργικότητα. Επομένως, επαναλαμβάνω, είναι απολύτως ισότιμα με την πρότυπη γλώσσα. Με αυτόν τον τρόπο καλλιεργείται η διαλεκτική ταυτότητα των ομιλητών και εξαλείφεται ο γλωσσικός ρατσισμός εναντίον των διαλεκτόφωνων. Και οι γλώσσες πια ορίζονται με βάση όχι πολιτικά ή άλλα κριτήρια εξωγλωσσικά, αλλά με καθαρά και αποκλειστικώς γλωσσολογικά κριτήρια. Και αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σπουδαίο, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούν να αξιοποιηθούν και παιδαγωγικά πολύ καλύτερα οι γλωσσικές ποικιλίες και πια να ασχολούμαστε και για μια, όπως την έχω ονομάσει, ενδοεθνική διαπολιτισμική εκπαίδευση. Γιατί μιλούμε γενικά για διαπολιτισμική εκπαίδευση, για το σεβασμό του άλλου και των αλλόγλωσσων ομιλητών, αλλά τι κάνουμε και για την ενδοεθνική ποικιλότητα? Δεν μιλούμε πάρα πολύ και είναι πολύ σημαντικό να μιλήσουμε για μια διαπολιτισμική εκπαίδευση που υπάρχει μέσα στο ίδιο έθνος, μέσα στον ίδιο γεωγραφικό χώρο. Έτσι, ο σκεπτικισμός των εκπαιδευτικών θα αρθεί και οι γλωσσικές ποικιλίες, όπως προβλέπεται και από τα αναλυτικά προγράμματα, θα ενσωματωθούν στη διδασκαλία και η χρήση τους θα είναι πολύ ευεργετική για τους μαθητές, όπως έχουμε δει σε διάφορα προγράμματα που έχουμε εφαρμόσει σε σχολεία. Πλέον, υπάρχουν πάρα πολλές προτάσεις ενσωμάτωσης των διαλέκτων. Εκπονούνται πάρα πολλές διπλωματικές εργασίες σε μεταπτυχιακό επίπεδο και διδακτορικές πια διατριβές που δουλεύουν το πώς μπορούμε να ενσωματώσουμε τις διαλέκτους, τις γλωσσικές ποικιλίες, τις τοπικές γλώσσες στην εκπαίδευση. Υπάρχουν πια και πάρα πολλές, εδώ μόνο ενδεικτικά αναφέρω κάποιες, πάρα πολλές ψηφιακές πλατφόρμες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και πραγματικά online να είμαστε σε επαφή με διαλεκτόφωνους και να επικοινωνούμε με διαλεκτόφωνους και να νιώθουμε οι Έλληνες της Τράκης τι σημαίνει κριτική ντοπιολαλιά ή οι ελληνόφωνοι της Κρήτης να καταλαβαίνουν τι σημαίνει θρακική ντοπιολαλιά. Επομένως, ανάγκη για καθορισμό ξεκάθαρων και αμιγώς γλωσσολογικών κριτηρίων, χρήση του όρου γλώσσα ώστε να καλλιεργηθεί η υψηλή διαλεκτική ταυτότητα, να αναγνωρίσουμε τη γλωσσική αλλαγή, να αναγνωρίσουμε ότι αυτή η γλωσσική αλλαγή έχει να κάνει με γλωσσικούς, κοινωνικούς και πολιτισμικούς μετασχηματισμούς, αλλά και φυσικά γλώσσα για να αναδείξουμε θέματα ευρωεθνικής διαπολιτισμικότητας. Ο απλός κόσμος, νομίζω ότι ο μη τόσο γλωσσολογημένος, έχει μπει σε αυτήν την διαδικασία ήδη. Γυρνώντας από ένα ταξίδι μου από τη Θεσσαλονίκη, είδα στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, καθώς πήγαινα να πάρω το αυτοκίνητό μου, αυτήν την ταμπέλα. Parking full, υπαλλήλοι μόνο. Και ενθουσιάστηκα 7 η ώρα το πρωί, γιατί λέω, μωρέ, βλέπω εδώ διαλεκτόφωνους υπαλλήλους, οι οποίοι χρησιμοποιούν τον διαλεκτικό τύπο για να μας δώσουν το μήνυμα ότι δεν υπάρχει άλλος χώρος. Δεν υπάρχει άλλος χώρος για αυτοκίνητα. Επομένως, νομίζω ότι ο ίδιος οι ομιλούντες πληθυσμοί, οι διαλεκτόφωνοι πληθυσμοί, έχουν δώσει τη λύση. Νομίζω ότι αφουγκραζόμενοι και τις τάσεις των ομιλητών, οι οποίες κατά βάση είναι θετικές, αλλά χρειάζονται από εμάς ένα τσίκ ενθάρρυνσης για να προχωρήσουν, μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με την βιωσιμότητα των γλωσσικών ποικιλιών και την αναγωγή τους σε γλώσσες υψηλού κύρους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το θέμα που θίξατε το κάνει ακόμα πιο ενδιαφέρον το γεγονός ότι είμαστε στην Κρήτη και μιλάμε την κριτική διάλεκτο ή γλώσσα,
Θα πω καλύτερα. Έχω κρατήσει πολύ το τελευταίο, τη φωτογραφία αυτή με το πάρκινγκ, το υπαλλήλι μόνο. Το οποίο θα ήταν μια ωραία εικόνα, τη βλέπαμε και πιο συχνά. Επομένως, μπορούμε τώρα να περάσουμε σε ερωτήσεις. Εφόσον θέλετε να κάνετε προφορικά κάποια ερώτηση, παρακαλώ να πατήσετε το εικονίδιο με το χεράκι για να σας δοθεί ο λόγος. Διαφορετικά, μπορείτε να γράψετε και στο chat. Μάλλον θα πρέπει να βγω εγώ από την κοινή οθόνη για να μπορέσω να βλέπω είτε το chat, Δέσποινα, είτε... Ναι, ναι, ή μπορώ να σας τα διαβάζω εγώ. Ναι, ναι, μπορείτε να το κλείσετε αν θέλετε. Τι ερώτηση μπορώ να κάνω? Ναι, γεια σας, κύριε Λαγκαδρία, σας ακούμε, ναι. Ναι, ναι, ήθελα να ρωτήσω την κυρία Τσακώστα. Είπε για νότια ιδιώματα. Γεωγραφικά πώς θα προσδιορίζετε? Από πού έως πού? Πολύ ωραία ερώτηση, γιατί ακόμα, κύριε Λαγκαδινέ, και η διαλεκτολογία δεν έχει μία γραμμή η οποία χωρίζει βόρεια ιδιώματα και νότια ιδιώματα. Δηλαδή θα βρείτε σε βόρειες περιοχές γλωσσικές ποικιλίες που έχουν νότια χαρακτηριστικά, δηλαδή σε νησιά του Βορείου Αιγαίου, και μπορείτε να βρείτε μάλιστα σε ένα μικρό νησάκι όπως είναι η Ιθάκη, να υπάρχουν χαρακτηριστικά τόσο βόρειων ιδιωμάτων, ειδικά στις περιοχές της Ιθάκης που συνορεύουν με την Αιτωλοκαρνανία, που είναι κοντά στην Αιτωλοκαρνανία, ενώ περιοχές πιο απομακρυσμένες να έχουν νότια χαρακτηριστικά. Αν θέλετε, η πολύ βασική διάκριση είναι από την, ας το πούμε, από τη στερεά Ελλάδα και κάτω. Αλλά η γραμμή δεν είναι ενιαία. Δηλαδή, βλέπουμε και στα Ιόνια βόρεια και νότια χαρακτηριστικά. Ευχαριστώ. Δεν σε ακούμε, Δέσποινα, γιατί έχεις... Ο κύριος Κουτρούλης βλέπω έχει ανοίξει το μικρόφωνο του, μήπως θέλει κάποια ερώτηση, γιατί από ό,τι βλέπω το... Ναι, θέλω να ρωτήσω, αλλά δεν βρίσκω το χεράκι. Ευχαριστώ. Δεν πειράζει, το κατάλαβα από το μικρόφωνο. Λοιπόν, κοιτάξτε, μάλλον στον τηρίξτε. Υπάρχει ένα θέμα που το βλέπετε. Μιλούμε στην Κρήτη τόση ώρα και δεν ακούσε μια κριτική κουβέντα. Αυτό από μόνο ότι είναι ένα θέμα. Το καταλαβαίνετε. Δεν ξέρω πόσοι από τους συνομιλητές είναι κριτικοί όσο αφορά ανάθρεμα σε περιβάλλον που να επιτρέψει τη διάλεκτο να αναπτυχθεί. Προφανώς ο Μιλών αισθάνεται περήφανος που μιλεί τα χανιώτικα ακόμη. Αλλά έχω χάσει το ηχόχρωμα. Δηλαδή μπορεί να έχω τη διαλεκτική ποικιλότητα, αλλά έχει χαθεί αυτό που ο Κοντεσόπουλος στον άτελαντά του, τις λεπτές δηλαδή αποχρώσεις της φωνής, έχει χαθεί. Αυτό είναι μια μεγάλη απώλεια. Επίσης, κυρία Τσακώστα, νομίζω ότι είναι μάχη χαρακομμάτων. Μακάρι τα νέα παιδιά να μπολιαστούν με τη γλώσσα που μιλούν και τρεστάρονται όταν αγαπούν, όταν πονούν. Να τη λένε και όταν βλαστημούν ακόμη, γιατί τότε ξεχυλίζει το απόθεμα που έχω μέσα μας, γιατί σπούν οι φραγμοί. Αλλά μου φαίνεται ότι όταν κινδυνεύομαι από την Αγγλική, έχει ήδη κάνει ευθεία επίθεση στη γλώσσα, μέχρι να έρθει η Κινέζικη να πάρει τη θέση της. Πώς θα αντέξει η έρμη διάλεκτος και μάλιστα η πολυδιάλεκτος στην Κρήτη, η γλώσσα, όπως θέλετε πείτε το. Έχω δηλαδή πρόβλημα πώς θα φανεί η λειτουργική. Διότι θυμίζει πολύ folklore, την αισθανόμαστε όλοι όμορφα, γιατί θυμόμαστε το φούρνο, το ψωμί, τις φρατζόλες, τις λαλάδες μας, τη λάλη μου, το λάλο μου. Φαντάζομαι να καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αλλά δεν πάβει να έχω πρόβλημα αυτή τη στιγμή, ότι μόλις πάω να λεπτύνω τη σκέψη μου και να με αντιληφθείτε, πρέπει να κάνω ένα άλμα στη νέα ελληνική. Και μας ορισμένες φορές πιο βαθύ άλμα να πάω στην καθαρεύουσα. Πώς το αντιμετωπίζετε αυτό, ούτως ώστε να γίνει λειτουργική και να μην είναι μια επανάληψη κάποιων εθιμοτυπικών ή εθιμικών τύπων? Πώς θα γίνει, δηλαδή, ζωντανή? Είναι ζωντανή. Είναι ζωντανή γιατί μιλιέται. Πρώτα ξεκινούμε από αυτό. Θα αντέξει με τον ίδιο τρόπο, κύριε Κουτρούλη, που άντεξε αιώνες τώρα. Δηλαδή, αν άντεξε από...
βενετικές, από βενετσιάνικες κατοχές, από αραβικές, από τουρκικές, από εμπορικές κατοχές, θα αντέξει και όλες τις υπόλοιπες, γιατί όπως είπαμε, τα γλωσσικά συστήματα βρίσκονται σε επαφή, θα δώσουμε, θα πάρουμε και θα πορευτούμε και θα αλλάξουμε. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι αυτό που λέτε, το να μην την θεωρούμε την γλώσσα μας ως κάτι folklor που θα τη μιλήσουμε σε συνθήκες πολύ συγκεκριμένες. Και θα σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα που είπατε ότι όταν θέλω να λεπτύνω τη σκέψη μου θα πρέπει να χρησιμοποιήσω την κοινή. Όταν βρέθηκα κάποια στιγμή στην κάτω Ιταλία για να συλλέξω και εκεί δεδομένα από τους ανθρώπους που μιλούσαν Γκρίκο και Γκρέκο, μετά το πρώτο τρίωρο που μιλούσα μαζί τους, ήθελα να βάλω τα κλάματα και να φτιάξω τις βαλίτσες μου και να γυρίσω πίσω την ίδια μέρα. Γιατί η κατάσταση ήταν απελπιστική και δεν καταλάβαινα τίποτα. Γιατί αυτοί λέπτυναν τη σκέψη τους και δεν ενδιαφέρονταν καθόλου στο αν εγώ θα καταλάβω. Άρα εγώ που ήθελα να μαζέψω δεδομένα, θα έπρεπε να βρω τον τρόπο να τους καταλάβω εγώ. Και όχι αυτοί να βρουν τον τρόπο να τους καταλάβω. Μου έλεγαν μάλιστα ότι ξέρετε κυρία Τζακώστα, δεν καταλαβαίνω γιατί εσείς μιλάτε αυτήν την γλώσσα που δεν είναι η ελληνική. Εμείς την έχουμε την ελληνική γλώσσα. Γιατί έχουμε τις ρίζες μας από την αρχαία, μου έλεγαν διάφορους λόγους τέλος πάντων οι ίδιοι. Έχουμε τα τραγούδια μας, έχουμε τα έθιμά μας που στηρίζουν και την παράδοσή μας και τη λογοτεχνία μας. Εσείς τι την κάνατε τη γλώσσα σας, τη γλώσσα μας την παθαρδέψατε. Και δεν έχετε τίποτα. Αποφάσισα λοιπόν εγώ να κάτσω να καταλάβω τι λένε και μέσα από όση γνώση είχα αρχαίων ελληνικών, ιταλικών, νέων ελληνικών όσοι νομίζω ότι έχω, να προσπαθήσω να χτίσω μέσα μου τη διάλεκτο. Και μέχρι το τέλος της εβδομάδας, κύριε Κουτρούλη, δεν έχανα καμία λέξη. Οπότε υπάρχει εξήγηση, είναι αυτοπροστασία. Είναι αυτοπροστασία των μικρών πληθυσμών για να υπερασπίσουν την ταυτότητα. Το είδα και στο Χαμιντιέ, τους κριτικούς του Χαμιντιέ, που είχαν κλειστεί στη φιάλη του χρόνου, μ' άρεσε πάρα πολύ, αλλά ήταν και φιάλη ταυτόχρονα. Πάντως ακούω με πολύ ενδιαφέρον. Στην κάτω Ιταλία δεν είναι όμως φιάλη, γιατί εκεί υπάρχει μια συνείδηση. Δηλαδή μας έλεγαν οι διαλεκτόφωνοι ότι ξέρετε εμείς νιώθουμε Έλληνες στην καρδιά, αλλά είμαστε Ιταλοί στο μυαλό. Θεωρούμε ότι έχουμε δύο ταυτότητες, και γλωσσικές και εθνικές και από όλες, από όλα τα είδη. Και οι άνθρωποι πορεύονται και είναι σύγχρονοι και προοδεύουν και προκόβουν και είναι ενσωματωμένοι και στη δική μας κοινωνία, γιατί έρχονται πολύ συχνά για διακοπές, και στη δική τους την κοινωνία που ζουν την καθημερινότητά τους. Οπότε μπορούν. Και αν αν μπορούν να το κάνουν αυτό οι μικροί πληθυσμοί, σίγουρα μπορούν να το κάνουν περισσότερο οι μεγαλύτεροι πληθυσμοί. Θα βαστίξω από την κουβέντα μας τον ενθουσιασμό. Είναι σημαντικό. Εντάξει. Ευχαριστώ. Και εγώ. Ο κύριος Κανάκης βλέπω ότι έχει σηκώσει το χέρι. Ο λόγος εσάς. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σίγουρα και κάτι θα μου ξέφυγε. Σίγουρα Κώστα μου και κάτι θα μου ξέφυγε. Α, δεν δηλαδή γι' αυτό. Όχι, καμία σχέση. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βρήκα πάρα πολύ ωραία αυτή την παρουσίαση. Απλώς να πω κάτι. Κάτι έγραψες για τη γλωσσική ποικιλότητα. Mm-hmm. Ότι όντως αρχικά το χρησιμοποιούσαμε για να αποφύγουμε σίγουρα τουλάχιστον στην Ελλάδα τον εξαιρετικά προβληματικό όρο ιδίωμα, τον οποίο πλέον δεν χρησιμοποιεί κανείς. Και τα κείμενα των Αρχάκη και του 2001 το χρησιμοποίησαν απλώς με κάποιον τρόπο τιμώντας την υπάρχουσα παράδοση τότε. Από τότε μέχρι τώρα κανείς δεν το χρησιμοποιεί και έχουμε μεγάλες συζητήσεις γι' αυτό. Συμφωνώ απολύτως, απλώς γίνεται πολύ συχνά χρησιμοποιείται στους προφορικούς. Εννοείται. Έτσι. Πολύ δίκιο και εγώ το πρώτο πράγμα που λέω είναι να μην ακούσω για ιδίωμα, γιατί μου θυμίζει Ελλάδα πριν της μεταπολίτευσης και συγκεκριμένους εθνικούς λόγους. Έτσι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι σήμερα σε κάθε μάθημα κοινωνιογλωσσολογίας το πρώτο πράγμα που λέμε είναι ότι η πρότυπη είναι μια γλωσσική ποικιλία. Απλά δεν συμφωνώ τόσο με αυτό που λες, γιατί πλέον, ακόμα και στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία, τουλάχιστον τώρα,
εδώ και λίγα χρόνια. Mm-hmm. Όχι απλώς η πρότυπη είναι μια διάλεκτος, όπως όλες οι άλλοι, αλλά με στρατιωτική και ναυτική δύναμη, αλλά ο καλύτερος τρόπος για να γίνει εξισωτισμός, αν θέλεις, δεν είναι να πούμε ότι είναι η διάλεκτη γλώσσα, γιατί τότε ξαναρχίζει το πρόβλημα. Αλλά να πούμε ότι είναι η πρότυπη μια γλωσσική ποικιλία. Ναι. Μόνο αυτό έχω να παρατηρήσω. Ναι, ναι. Και το θεωρώ ότι επειδή είναι ήδη στα μισά του δρόμου, είναι κρίμα να μην το υποστηρίξουμε, γιατί είναι πολύ, πήρε πολλά χρόνια να συμβεί αυτό, ακόμα και στην Αγγλική. Ναι, ναι. Που όπως ξέρεις, υπήρξε ακόμα και από το BBC μια στήριξη, καθυστερημένη βέβαια, για ποικιλίες της Αγγλικής που δεν είναι ERP, Received Pronunciation. Άρα, για μας που είμαστε επαγγελματίες του χώρου, καλό είναι να επιμείνουμε στο γλωσσική ποικιλότητα. Ναι. Να καταλαβαίνω πώς το λες. Για την ποικιλία της Λέσβου, για την ποικιλία της Κρήτης ή μιας περιοχής της Κρήτης και για την ποικιλία που κατέστη πρότυπη. Ναι, ναι, καταλαβαίνω πώς το λες. Ο λόγος για τον οποίο προτείνω τον όρο γλώσσα είναι για να φτιάξω αυτό το σχήμα, αν θέλεις, το υπεργλώσσα και οι υπόλοιπες. Το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά. Έτσι, που στην ουσία είναι το ίδιο πράγμα που λες. Δηλαδή, περισσότερο για τη συνείδηση του τι θα καλλιεργηθεί. Όχι, απολύτως συμφωνώ. Από την άλλη, φαίνεται να είναι χαμένο το παιχνίδι του να πείσει κανείς τον οποιονδήποτε, ακόμα και τις φοιτήτριες και τους φοιτητές, ότι γλώσσα σημαίνει ένα σύνολο ποικιλιών. Δεν αρέσει καθόλου. Η εθνική εκπαίδευση έχει κάνει καταπληκτική δουλειά, Στράβο. Ναι. Όχι γιατί μόνο στην Ελλάδα, παντού. Θέλουμε αυτή τη σύγκριση. Δηλαδή θέλουμε αυτό το κεντρικό τον άξονα, τον κορμό, με τον οποίο συγκρίνονται τα πάντα, ο οποίος θεωρείται αλάνθαστος, αλλά δεν είναι. Σαφώς όχι, αλλά ταυτόχρονα είναι σαν να θέλουν οι φοιτήτρες και οι φοιτητές μας, δηλαδή εγγράμματοι άνθρωποι, ναι, να τους πούμε ποια είναι η πιο αβανταδόρικη γλωσσική επιλογή. Ναι, ακριβώς. Μοιάζει να είναι αυτό που ζητούν από εμάς σαν επαγγελματίες και μοιάζει να είναι αυτό που ζητά και ο κόσμος. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Τίποτα. Ενώ στον αντίποδα, να κάνω αυτό το σχόλιο, επειδή έρχονται στο μάθημα αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι είναι απλοί πολίτες, τέλος πάντων, και εγγράμματοι και μη εγγράμματοι, αλλά που έχουν μεγάλη σε ηλικία, που έχουν μια καριέρα, είναι μακριά από το πανεπιστήμιο. Μου έλεγαν ότι εμείς όμως, κυρία Τζακώστα, θέλουμε να χρησιμοποιούμε τη διαλεκτό μας, μου λέγανε κάποιοι. Θέλουμε να χρησιμοποιούμε τη δοκιολαλιά μας, γιατί ακριβώς δεν μπορούμε να εκφραστούμε στην πρότυπη. Μου έλεγαν το αντίθετο από αυτό που λες. Δηλαδή, έδιναν αβαντάζ στην μητρική τους, στην διάλεκτό τους. Το αβανταδόρικο, το είπαμε την έννοια του κύρους. Κατάλαβα. Ναι, κατάλαβα. Άρα, το αντιστρέφουν οι ίδιοι όμως αυτό το κλίμα, όταν σου λένε αυτό το πράγμα και μου λένε μια λέξη, μπορείς να το πεις όταν εγώ το λέω έτσι στη διάλεκτο. Μπορείς να το πεις με την ίδια ακρίβεια στην κοινή. Όχι. Άρα γιατί να χρησιμοποιήσω, κυρία Τζακώστα, την κοινή? Μην την χρησιμοποιήσεις. Συνέχισε να χρησιμοποιείς τη διάλεκτο. Και με την ίδια λογική, αν χρειάζονται κάποιες λόγιες λέξεις, όταν η σκέψη γίνεται πιο αφηρημένη, δεν είναι πρόβλημα αυτό. Εγώ προσωπικά, ναι, και απαντώ με αυτό στον προηγούμενο ομιλητή, δεν νομίζω ότι είναι πρόβλημα, γιατί η διάλεκτος δεν καλείται, ούτε και η πρότυπη καλείται, να έχει είτε τη σωστά συναισθηματικά φορτισμένη λέξη, είτε τη σωστά την ακριβή αναλυτική λέξη. Δεν υπάρχει κάποιο μπαστάρδεμα στο να συγκεράζουμε ποικιλίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ, Κώστα, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και τον κύριο Κανάκη. Θα έχουμε τη χαρά να το φιλοξενήσουμε σε λίγες εβδομάδες από τώρα. Ο κύριος Κλόντζας βλέπω ότι έχει... Κύριε Κλόντζα, σας ακούμε. Λοιπόν, καταρχήν συγχαρτήρια και στη στέγη της Τσέντζου Κορνάρου και στη διάλεξή σας. Ήταν τροφή για σκέψη. Εγώ είμαι από το αρχαιολόγος από στην Επιτροπή του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Κληρονομιά, World Heritage, και από το ελληνικό τμήμα, και αυτό το πρόβλημα μας προβληματίζει και εμάς τους αρχαιολόγους και όλους εμάς που ασχολούμαστε με την κληρονομιά, με τα ζητήματα κληρονομίας. Νομίζω ότι καταρχήν θέλω να μην ξεχάσω πρώτα την ερώτηση που θέλω να κάνω, και
πιστεύω ότι έχετε μια ολοκληρωμένη άποψη σε σχέση με αυτό το ζήτημα, σε σχέση με την ύπαρξη ντοπιολαλιών στον ελλαδικό χώρο που δεν είναι κατανοητές, παραδείγματος χάρη, που είναι και γλώσσες δηλαδή ταυτόχρονα αναγνωρισμένες, όπως για παράδειγμα τα αρβανίτικα, που από πολλές αρχαιολογικές ενδείξεις δείχνουν να έχουν μια ιδιαίτερη ιστορική σχέση με τις λοιπές ελληνικές ντοπιολαλιές. Δείχνουν, αλλά θέλω την άποψή σας. Γυρίζοντας τώρα στο ζήτημα των γλωσσών, να βάλω μια διαφορετική προσέγγιση, αλλά είναι, συμφωνώ με τη δικιά σας τοποθέτηση. Εγώ σαν αρχαιολόγος βλέπω ότι περισσότερο δεν είναι όρος ντοπιολαλιά παρά γλώσσα. Γιατί τι είναι, ας πούμε, αυτό που λέμε γλώσσα ή ντοπιολαλιά? Είναι ουσιαστικά, ιστορικά και εξελικτικά, η βιοκοινωνική προσαρμογή των ανθρώπων στις μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές διαφόρων ειδών συνθήκες. Που σημαίνει ότι με τον όρο γλώσσα απομονώνουμε ουσιαστικά το βιολογικό όργανο γλώσσα, όπως τουλάχιστον ακούγεται στην ελληνική, από το περιβάλλον, από το τόπο και το χώρο που αυτή δεν είναι πολιτιστικά. Είναι πολιτιστικό στοιχείο η γλώσσα. Έτσι. Άρα, είναι λοιπόν, πολιτιστικό. Ναι, είναι και βιολογικό και πολιτιστικό. Δηλαδή, και μάλιστα θεωρείται η γέννηση της ανθρώπινης γλώσσας θεωρείται σαν από μια από τις κομβικές μεταβάσεις και στη βιολογική και στην πολιτιστική εξέλιξη. Θέλω να πω αυτήν την άποψη ότι για μας είναι, για μένα δηλαδή, για μένα, νομίζω ότι η ντοπιολαλιά είναι ο καλύτερος τρόπος για να αποδώσουμε την τοπική, μάλλον τη γλώσσα ή αυτό που λέμε γενικά τη γλώσσα. Δηλαδή, από τη δικιά μου άποψη, και η ελληνική γλώσσα, όπως το είπατε, είναι ντοπιολαλιά. Είναι μια ντοπιολαλιά που έχει μια γενική αποδοχή. Είπα κιόλας ότι αυτός είναι ο όρος, στην ουσία το τοπική γλώσσα αποτυπώνει αυτό που ο περισσότερος κόσμος ονομάζει ντοπιολαλιά. Ναι. Και ήθελα να πω ότι να βάλω και αυτό που είπατε, συμφωνώ απόλυτα, το βλέπουμε και στην εξέλιξη από την αρχή, ότι βλέπουμε ότι υπάρχει μια ομαδοποίηση και μια πίεση πολιτιστική προς τις ντοπιολαλιές από την εποχή ίσως που γεννιούνται οι πρώτες κρατικές δομές, ιστορικά, εξελικτικά δηλαδή. Αλλά ήθελα, σταματώ εδώ, ήθελα απλώς την απόψη σας γι' αυτό. Υπάρχουν και άλλες από τα αρβανίτικα, αλλά για τα αρβανίτικα με έχει προβληματίσει. Δηλαδή, για παράδειγμα και τα βλάχικα. Ναι. Καλά, τα βλάχικα υπάρχουν και σε άλλους τόπους της Ευρώπης. Ακριβώς. Για παράδειγμα, εδώ τώρα στην Τσεχία, εδώ έχουμε και επίσης βλάχους που μιλούν βλάχικα. Έτσι. Θέλω να πω, επειδή καμιά φορά μιλάμε, το είπατε πολύ σωστά για τις ντοπιολαλιές της Κρήτης κτλ., ότι βλέπουμε για παράδειγμα στις σλαβικές γλώσσες ή ντοπιολαλιές, είμαι τώρα περισσότερο ακριβής, ότι γλώσσες αναγνωρισμένες, όπως παραδείγματος χάρη τα πολωνικά και τα σλοβένικα ή τα κροάτικα. Έτσι είναι πολύ κοντά. Δηλαδή, πιο εύκολα είναι για μένα να καταλάβω, ας πούμε, ένα Πολωνό ή ένα Σέρβο, από το να καταλάβω ένα βλάχο. Έτσι, από αυτή την άποψη. Ευχαριστώ.
Αυτές τις γλώσσες που λέτε ότι όπως τα αρβανίτικα για παράδειγμα, οι οποίες είναι αναγνωρισμένες αλλά τις χαρακτηρίζουμε και σαν νεοελληνικά ιδιώματα, νομίζω ότι όλοι οι διαλεκτολόγοι συμφωνούμε ότι δεν είναι νεοελληνικά ιδιώματα οι νεοελληνικές διάλεκτοι. Είναι γλώσσες, απλώς εμείς τις εξετάζουμε στο πλαίσιο της διαλεκτολογίας ή των μαθημάτων που έχουν να κάνουν με τη διαλεκτολογία, στο βαθμό που αυτές οι γλώσσες ανθούν, μιλούνται στον ελλαδικό χώρο, άρα επηρεάζονται και από τις ελληνικές γεωγραφικές ποικιλίες. Γι' αυτό και όπως σωστά είπατε, υπάρχουν άλλα βλάχικα στην υπόλοιπη Ευρώπη και άλλα είναι τα βλάχικα που μιλούνται στην Ελλάδα. Έτσι και τα αρβανίτικα πια που μιλούνται στην Ελλάδα είναι διαφορετικά από τα αρβανίτικα που μιλούνται στον τόπο καταγωγής της γλώσσας. Επομένως, υπάρχει ένας κοινός κορμός που δεν είναι ελληνογενής, αλλά όταν αυτή η γλώσσα εξελίσσεται και μέσα στον ελληνικό χώρο, επηρεάζεται διαχρονικά σε μεγάλο βαθμό από τις ελληνογενείς γλώσσες. Οπότε πολλές φορές νομίζω ότι χάνουμε αυτό το πόσο ελληνική μπορεί να είναι μια γλώσσα ή να μην είναι μια γλώσσα ή πόσο ελληνογενής. Και ίσως κάποιες φορές, ξέρετε, δεν ξέρω, σκέφτομαι, πρέπει να μας ενδιαφέρει κιόλας. Δηλαδή πρέπει να μας ενδιαφέρει. Ναι. Πόσο... Γιατί να μας ενδιαφέρει. Συμφωνώ σε αυτό, αλλά εγώ το εννοούσα και ιστορικά. Δηλαδή η εξέλιξη δείχνει από γλωσσολόγους που ασχολούνται, δηλαδή, δεν... επιδερμικά και εγώ έχω το θέμα, αλλά υπάρχει μια ιστορική σχέση γλωσσολογική στην εξέλιξη της αρβανίτικης, της αλβανικής και της ελληνικής γλώσσας. Ναι, σίγουρα υπάρχει, λόγω της γλωσσικής επαφής. Ναι. Κώστα, εσύ θα ήθελες να συμπληρώσεις κάτι εδώ? Κώστα Κανάκη, επειδή ο κύριος Κλότζας αναφέρθηκε και στις σλαβικές γλώσσες. Εκτός αν έφυγε ο Κώστας. Ναι, δεν τον βλέπω και εγώ τώρα μέσα. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ενημερώσω ότι η διάλεξη θα είναι διαθέσιμη αμόλυσος μετά στη σελίδα μας στο Facebook και σε 1 με 2 μέρες στο κανάλι μας στο YouTube, για να την παρακολουθήσουν όσοι τη χάσανε, για αν θέλετε να ξαναδείτε κάποια σημεία. Επίσης, κυρία Τσακώστα, θα ήταν ωραία αν μπορούσατε να μας στείλετε τα link που είχατε για τις, για τις διαλέξεις, έτσι ώστε να τα δημοσιεύσουμε κάπου, να μπορεί ο κόσμος να ανατρέξει και να πάρει πληροφορίες. Θα ήταν έτσι ωραίο, νομίζω, και πολύ ενδιαφέρον ο καθένας να πάρει το χρόνο του για να το κάνει. Μπορώ να σας στείλω και την παρουσίαση, αν αυτό θα σας ήταν χρήσιμο. Ναι, ναι, αν θέλετε, ναι, θα μπορούσαμε έτσι να το βάλουμε σε ένα ωραίο πλαίσιο που να ταιριάξει και με τον κύκλο. Υπάρχει κάποια που θέλει να κάνει κάποια ερώτηση? Ωραία, επομένως μπορούμε να κλείσουμε. Θα μπορούσαμε, νομίζω, να σας ακούμε και για ώρες. Αλλά το πλαίσιο αυτής της διάλεξης είναι μικρό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Και ελπίζουμε να κάνουμε κάτι στο μέλλον. Να επαναλάβουμε κάποια τέτοια δράση και διαζώσεις που θα ήταν ακόμα πιο όμορφα. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου με τη διάλεξη της κυρίας Σταυρούλας Τσιπλάκου. Καλό βράδυ σε όλες και όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Γεια σας.